πραγματικά θέλουμε να μας εξηγήσει, είναι δυνατόν. Καθαριότητα είχαμε 0, διότι η υπηρεσία αυτή παρέχονταν από τα συνεργεία του Δήμου. 12.000 καθαριότητα για το πανηγύρι, για 2 μέρες καθαριότητα, είναι όχι υπερβολικό, είναι προκλητικό το ποσό. Κύριε Ιωσήφιδη, ξέρετε ότι στις 31 του μήνα μειώσατε τον προσωπικό του Δήμου κατά 30 άτομα. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με 2,5 άτομα και με εθελοντές. Αντιλαμβάνεστε ότι η καθαριότητα της Εμπορομανίγερης δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα άτομα, γιατί δεν φτάνουν τα δίμηνα που πήραμε ούτε να στελεχώσουμε τα αποδηματοφόρα. Δεν είναι μόνο 2 ημέρες η καθαριότητα, είναι όλο το διάστημα το οποίο θα ακολουθήσει και θα γίνει την Εμπορομανίγερης, γιατί συνεχώς θα μαζεύουν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα του Δήμου, θα μαζεύουν συνεχώς τα σκουπίδια τα οποία θα δημιουργούνται όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο μπήκε προσπαθώντας να καλύψουμε όλα τα ενδεχόμενα, πιθανώς θα το δείτε να διαμορφώνεται και στο μισό της τιμής που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι τα έξω 12.000, αλλά μην απομειώνεται και τον όγκο των σκουπιδιών που θα μαζευτεί και το διάστημα και την ανάγκη που θα υπάρξει για να δουλέψει συνεργαζόμενοι όχι 8 ώρες, αλλά 18. Ένα λεπτό, κύριε Ιωσήφη. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο? Επί το συγκεκριμένο θέλετε... Ο κύριος Ιωσήφης. Κύριε Δωρή, δεν μειώσαμε μισθά. Εσείς το ζητήσατε. Εσείς ζητήσατε να... Εμείς προβλέψαμε ότι 31 του μηνός θα έχετε πρόβλημα για να δώσουμε παράταση στη σύμβαση της προγραμματικής που είχαμε τη διαδήμα. Εσείς όμως θεωρήσατε όχι 31 του μηνός. Συμφωνήσαμε με εσάς. Εμείς προβλέψαμε μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας αρχές Σεπτεμβρίου, αρχές Αυγούστου, σε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό στόχο να προσλάβετε εσείς τα άτομα που θέλατε με δίμηνα, έτσι να μπορείτε να τα απεξέλθετε στις ανάγκες. Αλλά εσείς με δική σας απόφαση θεωρήσατε ότι δεν πρέπει να έρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακυρώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά τα αυτά, εμείς, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, φέρατε ένα θέμα προϋπηρεσίας στην διάρκεια της διοίκησης που ήμασταν εμείς στα τέλη Αυγούστου και δεχθήκαμε τα δίμηνα που θελήσατε, μάλιστα και τις ειδικότητες που θελήσατε. Άρα την ευθύνη δεν την έχουμε εμείς, την έχετε εσείς. Εμείς προβλέψαμε και στη σύμβαση αλλά και στα δίμηνα ένα μήνα νωρίτερα πριν λήξει η θητεία μας για να μην έχετε πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς στην καθαριότητα δεν είχαμε επιβάλει ούτε 1 ευρώ με το υπάρχον δυναμικό προσωπικό που είχαμε, με αυτά τα 12-13 άτομα που είχαμε, καθαρίζαμε και την Εμπορομανίγερη. Τώρα από εκεί και πέρα εσείς έχετε μια άλλη επιλογή. Εμείς προς αυτό το ποσό είμαστε αρνητικοί. Ο κύριος Γιώργο. Ενισχύοντας και τη θέση του κύριου Σιφίδη, όντως στην καθαριότητα, όσον αφορά και το πανηγύρι, απασχόληση του προσωπικού ήταν συγκεκριμένα 12 άτομα. Με τα 12 άτομα αυτά, ανταπεξήλθαμε το πενταήμερο της καθαριότητας του πανηγυριού και νομίζω ότι, κύριε Δήμαρχε, ότι με το υπάρχον προσωπικό, μιας και ενισχύθηκε και το προσωπικό με τα δίμηνα, θεωρώ παράλογο το ποσό του 12.000 ευρώ όσον αφορά για την καθαριότητα του πανηγυρίου. Εγώ το θεωρώ παράδειγμα. Ένα λεπτό. Ο κύριος Θεοδόρου. Καλησπέρα και από μένα. Μάλλον, κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρατε τι σημαίνει πανηγύρι ή δεν ξέρατε πώς δουλεύει ο Δήμος. Αν δεν ξέραμε πανηγύρι, σας παρακαλώ. Σας πανηγύρι καταλαβαίνετε. Κύριε Γιώργο, δεν θα διακόπτετε. Δεν θα διακόπτετε τον ομιλητή, σας παρακαλώ. Θα περιζητάτε το λόγο από τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Κύριος Θεοδόρου. Με λύπη μου το λέω, ότι ο Δήμος έμεινε με 2 εργαζόμενους για την καθαριότητα. 1 Σεπτεμβρίου είχε μείνει με 2 εργαζόμενους καθαριότητα. Αυτή δεν είναι ευθύνη ούτε δικιά μου, είναι δικιά σας. Αλλά δυστυχώς έπεσε στον κόσμο, στους πολίτες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια δουλειά με πολύ προσωπική εργασία προς τον αδέρφο Δημάρχου και τα 2 κοινά άτομα και με άλλες ειδικότητες, οι οποίοι δέχτηκαν να κάνουν δουλειά. Στο πανηγύρι είχατε 12 άτομα επιπλέον από τα άτομα της καθαριότητας της καθημερινής συντομιδής των σκουπιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πρακτικός, έχω κάποιο δεδομένο. Αναλαμβάνουμε 1 ενάτου
και δεν έχουμε κανένα για καθαριότητα. Η προηγούμενη δημοτική δεν φταίει, που διηγούσε, φταίμε εμείς. Αν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, τι να πω. Είναι εδώ και ο κύριος Ιλιάς να επιβεβαιώσει. Τότε λείπανε τρία άτομα και δεν μπορούσαν να κάνουν απαρτία και έλειπε όλη την πολίτευση. Ευχαριστώ. Ρώτητα αυτά που είπατε κατανοητά. Είπα συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Χαρικίδη, είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας στην προγραμματική είπαμε να πάει μέχρι τέλος του έτους για να έχετε πλήρη κάλυψη. Ζητήσατε εσείς όχι με τη λήξη της θετίας μας, να λήξει και στην προγραμματική. Το πράξαμε. Στο αίτημα το δικό σας αποκριθήκαμε. Πώς φταίμε τώρα εμείς, δεν ξέρω αν ο κόσμος είναι τόσο, μπας περιπτώσει, που δεν μπορεί να καταλάβει απλά πράγματα. Και στα δίμηνα, εμείς σας προτείναμε, δεν ήρθατε. Τώρα, αν είχαμε πλειοψηφία, δεν είχαμε, είναι άλλο θέμα. Αλλά μην μας δείχνετε, γιατί είπατε ότι ποιος δεν φταίει πολύ απλοϊκά, αλλά δεν αναλύσατε αυτά τα προηγούμενα δεδομένα, εκτός αν δεν θυμάστε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνης της ημέρας που πρότειναν να είναι ως 31-12. Και δεν το δεχτήκατε εσείς. 31-12 ήταν προγραμματική, κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε και σε εσάς. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε Παρασκευά, ορίστε. Για τις εκδηλώσεις, βάλετε 4.000 εσύ. Δεν μας είπατε ορισμένες συγκέντρωσες για μέσα. Γιατί κατά το παρελθόν ποτέ δεν υπήρξε κοινότητα μέσα σε εκδήλωση. Ποτέ, μα ποτέ. Και θέλω να μου πείτε αν είναι ή δεν είναι μέσα. Να μου πείτε κύριε, πώς όλοι. Κλείστε το μικρόφωνο κύριε Παρασκευά. Εδώ γίνεται τροποποίηση του υπολογισμού. Η εξειδίκευση θα γίνει. Εσύ άκουσα τη λέξη μετά. Συν. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο και κλείνουμε το θέμα. Επειδή φαίνεται ότι η μνήμη κάποιων είναι κοντή, να θυμίσω ότι έγινε μόλι η αρχική σύμβαση με τη διάθεση να δουλεύουν με 10 εργαζόμενους. Λόγω των εκλογών, αυτοί οι 10 εργαζόμενοι γίνανε 14. Το ποσό και το κονδύλιο που υπήρχε δεν έφτανε για να καλύψει τις ανάγκες ούτε 2 εβδομάδων, πιθανώς και μιας εβδομάδας του υπόλοιπου της σύμβασης. Και αυτό φυσικά όλοι μας είμαστε γνώστες, γιατί έγινε και τη σκοπιμότητα εξυπηρετούσε. Όταν μπαίνει ως έκτακτο θέμα η πρόσληψη διμήνων και μάλιστα με μια λογική και μια φιλοσοφία να προσλάβετε εσείς τους διμηνίτες, μόνο και μόνο να συνεχίσετε αυτή τη διδακτική που είχαν ακολουθήσει όλες τις εκλογές, προσλαμβάνοντας συνέχεια κόσμο από τα παράθυρα, από τις πόρτες, από όπου μπορούσε ο καθένας να μπει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να γίνουν συνεργοί σε μια τέτοια διαδικασία που θα συνεχίζονταν και μετά τις εκλογές. Όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, το βάλαμε σαν θέμα. Φυσικά, αν δεν είχατε βγάλει ανακοίνωση, κύριε Σφίδη, δεν θα αποδεχόσασταν ούτε καν τη συζήτηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καθόλου δεν φροντίσατε, απέναντίας μεθοδεύατε με τις κινήσεις σας να μείνει ο Δήμος εντελώς γυμνός από εργαζόμενους και από τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες του. Ό,τι έχει σχέση με την τροποποίηση του προϋπολογισμού, θα δείτε ότι τα πιο πολλά από τα κονδύλια τα οποία αυξάνονται είναι κονδύλια τα οποία εσείς κάνατε ως δαπάνες επιπλέον, όπως τα αμύντα και πολλές άλλες, να μην τις αναφέρω μία-μία. Σας είπα ότι το ποσό των 12.000 είναι μία προεκτίμηση που έγινε από τις υπηρεσίες. Θα δούμε ποιο θα είναι αυτό το ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και τότε φυσικά έχετε τη δυνατότητα και να το σχολιάσετε και να δείτε τα αποτελέσματα, να δείτε και ποιοι δούλευαν και με ποια διαδικασία. Επιβάλλεται να γίνει πρόσληψη προσωπικού, επιβάλλεται να δουλέψουν νύχτα, υπερορίες, επιβάλλεται όλα αυτά να γίνουν μια νόμιμη διαδικασία την οποία δεν είχατε διορίσει στη διάρκεια της δικιάς σας θητείας. Και ως εκ τούτου και οι δαπάνες αυτές που εμφανίζονταν με όποιο βαθμό και σε ποιο βαθμό τις εμφανίζατε. Ασφαλίσατε ή ανταμείψατε κανέναν εργαζόμενο για ώρες απασχόλησης τη νύχτα που δουλεύανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μία τάξη και να μία διαδικασία η οποία να είναι και πλήρης και διάφανη. Ό,τι έχει σχέση με όλα τα άλλα που είπατε, βλέπουμε το Δήμο που έχει φτάσει. Αναγκαζόμαστε να ψήσουμε το κονδύλιο της γραφικής ύλης κατά 5.000, γιατί έγινε ο χαμός στις εκλογές όπου το Δημαρχείο είχε γίνει το στρατηγείο σας και το εκλογικό σας κέντρο, κάνοντας δαπάνες, οι οποίες δεν είχαν γίνει σε όλη τη θητεία. Οι μελάνες, τους γραφίτες και τα χαρτιά που ξοδέψατε δεν είχαν ξοδευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα του έτους, να μην πω τουλάχιστον πιθανόν και μιας διετίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να γίνουν επομένως όλες αυτές τις τροποποιήσεις
και μην επιδιώκετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει τελειώσει. Φυσικά τότε η επιλογή σας ήταν να ηλεκτροδοτήσετε το σπίτι σας, έτσι και φυσικά και στο τέλος επάνω να πάτε και στις αποθήκες, να κάνετε και τις αποθήκες, να ηλεκτροδοτήσετε και τις αποθήκες που έχετε τις πόρτες και τον κήπο σας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όσο και αν σας ενοχλούν αυτά, όσο και αν σας ενοχλούν αυτά, είναι γεγονότα. Και θα σας παρακαλέσω, κύριε Γιώργο, να μην με διακόψεις, γιατί δεν σταμάτησες λεπτό από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία να διακόπτεις. Αυτό που κάνεις εσύ είναι σωστό και αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι σωστό. Έχω το δικαίωμα να αναφέρω ότι θέλω και δεν έχεις το δικαίωμα να διακόπτεις. Κύριε Γιώργο, κυρία Γιαννητσοπούλου, παρακαλώ πολύ, όταν θέλετε θα ζητάτε το λόγο από τον Πρόεδρο. Έτσι δεν διακόπτουμε ομιλητάς. Το θέμα έχει εξαντληθεί, πάμε στην ψήφιση του θέματος. Επί του θέματος, όχι, τελείωσε. Το θέμα τελείωσε, κύριε συνάδελφε, τελείωσε το θέμα. Είχατε δικαίωμα να κάνετε... Δεν ρωτάτε, κύριε Πρόεδρε, τώρα πήρα... Το θέμα έχει τελειώσει, πάει για ψήφιση. Έχουμε απαρτία, είμαστε... Ένας κορδικός πρόεδρος, γιατί είναι μια... Θα πάρεις αύριο στο οικονομικό τμήμα και θα το ρωτήσετε. Μην πλατιάζουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να ρωτήσω. Πολύ καλά κάνετε. Τώρα πια το χαρτί. Ναι. Το διαβάζουμε το είχα. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψήφιση, κύριε Πάντη. Προχωρούμε στην ψήφιση.